Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πυρκαγιά την περασμένη Δευτέρα στο εργοστάσιο πλαστικών σωλήνων στον Ασπρόπυργο χτύπησε συναγερμό για πολλωστή φορά ότι η περιοχή αποτελεί μπαρουταποθήκη έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε, η αποπνικτική ατμόσφαιρα, έδειξε για μια ακόμη φορά ότι οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι του Ασπροπύργου, της Δυτικής Αττικής, εκτός από τον αναπνέουν τον καρκίνο του χυτά φυλής και των άλλων δεκάδων παράνομων χωματερών, είναι αναγκασμένοι κάθε τόσο να εισπνέουν τοξικά αέρια και επικίνδυνες ουσίες. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ έχουν συμφωνήσει και διαμορφώσει ενιαίο σχέδιο για να συνεχίσει η Δυτική Αττική να είναι η πίσω αυλή της Αττικής και να συγκεντρώνει το σύνολο των υπογόνων δραστηριοτήτων. Μαζί σηκώσαν τα χεράκια τους τον Οκτώβριο του 2019 για δημιουργία νέου τρίτου χιτά στη Δυτική Αττική. Αυτά προέβλεπαν τα αναπτυξιακά συνέδρια της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που έγιναν πάνω στις λάσπες της Μάντρας. Τα ίδια προβλέπουν σήμερα τα αναπτυξιακά σχέδια της Νέας Δημοκρατίας που γράφονται με το μαύρο του καρκίνου που καταδικάζουν τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Το τελευταίο περιστατικό την περασμένη Δευτέρα μόνο μεμονωμένο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η περίπτωση τον τελευταίο καιρό που οι κάτοικοι του Ασπροπύργου και της ευρύτερης περιοχής είδαν το χάρο με τα μάτια τους είναι πολλές. Τι να πρωτοθυμηθούμε, αναφέρθηκε και ο Αλέξης. Τη φωτιά πριν λίγες μέρες κοντά στις εγκαταστάσεις της Νουνού, τη φωτιά που σημειώθηκε σε αντιδραστήρα τον Ιανουάριο φέτος στα δηληστήρια της Ελευσίνας, την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κέντρο υπερυψηλής τάσης στον Ασπρόπυρο το Φλεβάρι του 2021, που προκάλεσε blackout μέχρι και στο 70% των ομών της Πελοποννήσου. Τη φωτιά που ξέσπασε μετά από έκρηξη σε αποθήκη με μπουκάλες υγραερίου και προπανίου λίγους μήνες μετά, που είχε τραυματίες μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από τις εγκαταστάσεις των δηληστηρίων. Τη φωτιά τον περσινό Αύγουστο στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. Ένα μήνα μετά τη φωτιά σε εργοστάσιο Ξυλία στην οδό Μεγαρίδος. Μια άλλη φωτιά πάλι που ξέσπασε πρόπερση σε εργοστάσιο πλαστικών λιπαντικών στη λεωφόρο ΝΑΤΟ και οι καπνοί φαίνονταν μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Ή τέλος, να θυμηθούμε τη μεγάλη φωτιά στο ΚΔΑΙ του Ασπροπύργου το 2015 που προκάλεσε τοξικό νέφος σε όλη την Αττική και έκαιγε για μήνες, μπορεί να καίει και ακόμα. Ο κατάλογος των ατυχημάτων στην πίσω αυλή της Αττικής δεν έχει σταματημό. Και αν κάτι δείχνουν όλες αυτές τις περιπτώσεις και άλλες τόσες που δεν χωράνε σε μια ομιλία, είναι ότι μόνο αποτύχει πραγματικά δεν έχει γίνει ακόμα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης στην περιοχή. Και όλα αυτά στο θριάσιο πεδίο που αποτελεί την υπαριθμόν ένα περιοχή στην οποία θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα μεγάλης έκτασης. Στην περιοχή δηλαδή που λειτουργούν πάνω από 20 επιχειρήσεις υψηλού βαθμού επικινδυνότητας που υπάγονται στην οδηγία σε Βέζο. Τόνοι πετρελοειδών αποθηκευμένοι, τεράστιες βιομηχανίες χημικών, πλαστικών, τσιμέντου, τροφίμων, ναυπηγεία, εταιρείες ανακύκλωσης, αποθήκες όλων των ειδών. Και όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής από ένα αεροδρόμιο, αλλά και τις αυλές σπιτιών λαϊκών οικογενειών. Μια βραδιφλεγή βόμβα δηλαδή για τη δημόσια υγεία, τη ζωή και την ανασφάλεια των εργαζόμενων του λαού της Δυτικής Αττικής και συνολικά του Λεκανοπεδίου. Παρόλα αυτά όμως, παρόλο το μεγάλο κίνδυνο, η απουσία ουσιαστικού κρατικού ελέγχου για την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας είναι εξόφαλμη. Είναι τόσο μικρός ο αριθμός των επιθεωρητών υγείας και ασφάλειας της εργασίας και των επιθεωρητών περιβάλλοντος, όπου για να γίνονταν έστω και μια απλή επίσκεψη για έλεγχο σε όλους αυτούς τους χώρους, τους δεκάδες εκατοντάδες χώρους στο θριάσιο πεδίο, θα απαιτούνταν χρόνια. Για αυτή την κατάσταση είναι συνένοχες όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή. Όλες υλοποιούν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θυσιάζει τις ανάγκες μας για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και είναι υποκριτικό να μιλάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανάγκη χαρτογράφησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στη Σεβέζο, λες και τον εμπόδισε κάποιος να την υλοποιήσει όταν ήταν κυβέρνηση, που ως κυβέρνηση καθήλωσε στην ανυπαρξία τον κρατικό έλεγχο, αναθέτοντας σε 16 ήρωες επιθεωρητές περιβάλλοντος να ελέγξουν πανελλαδικά το σύνολο της χώρας. Και τώρα ζητά τα αρέστα για τακτικούς ελέγχους με εξειδικευμένο προσωπικό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πρόσφατη φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών, που ακόμα σιγοκαίει, δίπλα σε δεκάδες επιχειρήσεις στην καρδιά της βιομηχανικής ζώνης του Ασπροπύργου, μας θύμισε για πολλωστή φορά γιατί η ανησυχία των κατοίκων του Ασπροπύργου συνεχώς μεγαλώνει μπροστά στον κίνδυνο ενός ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Όπως καταγγέλνουν εργαζόμενοι, λίγες μόνο ώρες μετά τη φωτιά,
Παρά το ότι η φωτιά έκαιγε ακόμα, παρά την αποπνικτική ατμόσφαιρα, οι διπλανές επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά, ενώ όλες τις πρώτες ώρες της φωτιάς μέχρι και το επόμενο πρωί, στο στενό δρομάκι που υπάρχει μπροστά από την επιχείρηση, αντί για κανονικός δρόμος, υπήρχε πραγματικά κυκλοφοριακό κομφούζιο. Έπρεπε σε 2 μέτρα δρόμο να χωρέσουν τα αυτοκίνητα των εργαζομένων από τις δεκάδες γειτονικές επιχειρήσεις, τα πυροσβεστικά, τα βιτιοφόρα και πάλι καλά που δεν χρειάστηκαν και ασθενοφόρα. Και ποια ήταν η μόνη αντιμετώπιση από πλευράς του κράτους, ποιο ήταν το σχέδιο στο ενδεχόμενο ενός ατυχήματος ντόμινο, τα μηνύματα της ντροπής από το 112. Κλειδαμπαρωθείτε στα σπίτια σας. Αντί να έχουν ληφθεί δηλαδή μέτρα προστασίας, αντί να έχουν διαμορφωθεί σχέδια διαφυγής για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο εργοστάσιο της περιοχής, η πολιτική προστασία εξαντλήθηκε σε ένα SMS. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ακόμα και τα λεγόμενα ΣΑΤΑΜΕ, τα τοπικά σχέδια δηλαδή αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, είτε υπάρχουν και τελικά μένουν στα χαρτιά, είτε δεν υπάρχουν καθόλου. Το αντίστοιχο ισχύει βέβαια και για τα όποια σχέδια υπάρχουν στα χαρτιά για την αντιμετώπιση πλημμυρών, δασικών πυρκαγιών, για την πολιτική προστασία γενικότερα, όπως έχουμε δει πολλές φορές, να αποδεικνύεται τραγικά. Και αναρωτιόμαστε, τα σχέδια που υπάρχουν στα χαρτιά λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των κινδύνων και την αλληλεπίδρασή τους στην περιοχή? Υπάρχει επαρκές προσωπικό, οργάνωση, εξοπλισμός και μέσα για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου? Υπάρχουν δρόμοι και μέσα διαφυγής, αν αυτό απαιτηθεί για το σύνολο του πληθυσμού? Υπάρχουν ασφαλείς και κατάλληλοι χώροι καταφυγής του πληθυσμού? Υπάρχουν επαρκείς υποδομές για την περίθαλψη και αποκατάσταση της υγείας των πληγέντων? Έχουν δοκιμαστεί στην πράξη τα όποια σχέδια? Δυστυχώς, γνωρίζουμε την απάντηση και είναι αρνητική. Μπορεί στα σχέδια αυτά να αναφέρονται ρόλοι και αρμοδιότητες διαφόρων εμπλεκόμενων, πυροσβεστικής, περιφερειών, δήμων, κεντρικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και άλλοι. Στην πράξη όμως, από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, προκύπτει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής τους. Το προσωπικό, τα μέσα και υποδομές για μεταφορά, επικοινωνία, πυρόσβεση, παροχή πρώτων βοηθειών, περίθαλψη και αποκατάσταση της υγείας του πληθυσμού δεν επαρκούν. Δεν υπάρχουν αναγκαίοι χώροι καταφυγής του πληθυσμού. Μιλώντας επίσης για μονάδες υγείας που μπορεί να είναι μέρος ενός τέτοιου σχεδίου στην περιοχή μας, είναι χαρακτηριστικό ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας του Κέντρου Εγκαυμάτων στο Θριάσιο Νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύει μόνο ασθενείς με COVID, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη για νοσηλεία εγκαυματιών, ενώ και στις 2 ΜΕΦ του νοσοκομείου, Γενική και Εγκαυμάτων, υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό. Ακόμη χειρότερη, βέβαια, είναι η κατάσταση στο Κέντρο Υγείας της Προπύργου, όπου υπάρχουν μόνο 6 γιατροί και ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να λειτουργεί μόνο πρωινά τις καθημερινές. Για να μην αναφερθούμε, βέβαια, για την ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για τέτοια ζητήματα, που αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο. Γνωρίζετε από την ίδια σας την πείρα ότι μέχρι σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να έχουν δοθεί κάποια φυλάδια ή ότι υπάρχουν κάποιες οδηγίες στο διαδίκτυο. Ουσιαστική ενημέρωση, ουσιαστική εκπαίδευση, ασκήσεις ετοιμότητας του πληθυσμού δεν έχουν γίνει και δεν προβλέπεται να γίνουν. Αποδεικνύεται λοιπόν περίτρανα ότι το κράτος είναι αποτελεσματικό όταν πρόκειται για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ απουσιάζει παντελώς όταν πρόκειται για την προστασία της ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Δεν πρόκειται βέβαια για τυχαία κενά και ελλείμματα. Σχετίζονται με τα συμφέροντα που υπηρετεί το σημερινό αστικό κράτος, τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η αιτία βρίσκεται στην καρδιά της λειτουργίας του σημερινού συστήματος. Ενός συστήματος όπου το τι θα παραχθεί, πώς θα παραχθεί, ποιες εγκαταστάσεις θα λειτουργήσουν και πού, σε μια περιοχή και σε τι αποστάσεις μεταξύ τους και σε τι αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές και άλλες δραστηριότητες, με τι όρους θα λειτουργήσουν, σήμερα στον καπιταλισμό γίνεται άναρχα και με κριτήριο μόνο την εξασφάλιση κερδοφορίας. Όποια πέτρα κι αν σηκώσει λοιπόν, μετά από μια πυρκαγιά, ένα ατύχημα, μια διαρροή τοξικών αερίων, θα βρει από κάτω το κυνήγι του κέρδους και τους νόμους όλων των κυβερνήσεων που το προστατεύουν. Αλλά και την επιλεκτική ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει τη ζωή των εργαζομένων και του λαού, προπάντων με μέτρα πρόληψης, αλλά και όταν προκύψει βέβαια μια έκτακτη και επικίνδυνη κατάσταση. Όπως στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες, έτσι και εδώ, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, παλεύοντας μέσα από τα σωματεία και τους άλλους φορείς του κινήματος για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής του. Πρέπει, σύντροφοι και φίλοι, να πούμε δεν πάει άλλο.
Οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής δεν μπορούμε να περιμένουμε με σταυρωμένα χέρια την επόμενη καταστροφή. Είναι ώρα να παλέψουμε για την προστασία της ζωής και της υγείας μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Πρέπει να δυναμώσει τώρα συγκεκριμένα ο αγώνας για να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα με ευθύνη του κράτους για τον έλεγχο των επιχειρήσεων, για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών, βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, της ρήπανσης του περιβάλλοντος. Να εξασφαλιστεί με ευθύνη του κράτους η εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών επικινδυνότητας, αναπεριοχή και να υπάρξει ανάλογος σχεδιασμός αντιμετώπισης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των κινδύνων και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Να εξασφαλιστεί επαρκές, μόνιμο, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό έκτακτης ανάγκης, επαρκής εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων, τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων, με ευθύνη βέβαια και χρηματοδότηση του κράτους. Να στελεχωθούν όλα τα κέντρα υγείας της Δυτικής Αττικής με επαρκές προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, όπως αντίστοιχα και το Θριάσιο Νοσοκομείο και το Κέντρο Εγκαυμάτων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο λαός της Δυτικής Αττικής ανεβαίνει καθημερινά ένα πραγματικό Γολγοθά. Μαζί με όλα αυτά που αντιμετωπίζει καθημερινά και περιγράψαμε παραπάνω, αγωνιά όπως και όλος ο ελληνικός λαός για την εξέλιξη του υπεραλιστικού πολέμου και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας σε αυτόν, αγωνιά για το εισόδημά του, αφού βρίσκεται αντιμέτωπος με το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα κάνουν ό,τι μπορούν βέβαια για να εμφανίσουν την ακρίβεια όχι μόνο στην ενέργεια αλλά και γενικότερα, περίπου ως φυσικό φαινόμενο και όχι ως αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής. Επιχειρούν να συσκοτήσουν τις ευθύνες τους σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών για μια πολιτική που σχεδιάστηκε και μεθοδεύτηκε από όλες τις κυβερνήσεις πολύ πριν το ξεκίνημα του πολέμου στην Ουκρανία. Φυσικά, ο πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται να βάλει το κερασάκι στην τούρτα και να επιταχύνει σχεδιασμούς που προϋπήρχαν και αφορούν βέβαια στην υλοποίηση στρατηγικής απελευθέρωσης ενέργειας, στην πολιτική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απολιγνητοποίηση, το εμπόριο ρήπων και τα πράσινα χαράτσια που αύξησαν τεχνητά την τιμή του λιγνίτη και απαξίωσαν μια πολύτιμη και φθηνή εγχώρια πηγή ενέργειας. Αυτή η πολιτική ήταν που μετέτρεψε το φυσικό αέριο σε στρατηγικό καύσιμο και τώρα με τις κυρώσεις προς τη Ρωσία το αντικαθιστά με το πανάκριβο αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο, από τη μεταφορά του οποίου θα κάνουν βέβαια χρυσές δουλειές οι Έλληνες εφοπλιστές. Ενώ τα όποια μέτρα. Ενώ τα όποια μέτρα της κυβέρνησης και τις προτάσεις των αστικών κομμάτων θα τις πληρώσει πάλι ο λαός μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ό,τι μπαίνει δηλαδή στη μία τσέπη, από τις δίθεν μειώσεις λογαριασμούς, να βγαίνει από την άλλη τσέπη με νέους φόρους και περικοπές. Όλα λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, συνηγορούν ότι πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Αυτό το δρόμο που προτείνουν τα κόμματα της αστικής διαχείρισης το δοκιμάσαμε και είδαμε τα αποτελέσματα. Υπερκέρδη για τους λίγους, για τους μονοπωλιακούς ομίλους, τσακισμένα δικαιώματα και ζωή μέσα στον καρκίνο για τους πολλούς, για τους εργαζόμενους, τους μικρούς επαγγελματίες της περιοχής. Ήρθε η ώρα να το πάρουμε αλλιώς, να φωνάξουμε ότι δεν έχουμε δύο ζωές για να τους χαρίσουμε αυτή, να δυναμώσουμε παντού τους αγώνες για να γίνει η Δυτική Αττική από πίσω αυλή πρωταγωνιστής θετικών εξελίξεων. Να δυναμώσουμε την ψυχή των αγώνων που ήταν, είναι και θα παραμείνει το ΚΚΕ. Που έχει πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησης, που μαζί με ένα λαό οργανωμένο και αποφασισμένο μπορεί να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα λαϊκά βάσανα. Και επειδή το τελευταίο διάστημα έχει μυρίσει εκλογές και όλοι προετοιμάζονται, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν τη γνωστή ανούσια κοκορομαχία για να εγκλωβίσουν δυνάμεις στο δίπολο. Ο λαός δεν πρέπει να υποκύψει και σήμερα στον αγώνα και αύριο στην κάλπη. Πρέπει να σκεφτεί με βάση το δικό του ταξικό συμφέρον, να μην βάλει τα χεράκια του για να βγάλει τα ματάκια του. Εμείς απευθύνουμε κάλεσμα σε όλες και όλους να μπουν μαζικά στον αγώνα. Έχουμε την πίστη ότι μπορούν να βγάλουν ευρύτερα συμπεράσματα από τη συμμετοχή και τη δράση τους. Δεν τους βλέπουμε καχύποπτα, δεν τους βλέπουμε αφιψηλού. Ξέρουμε ότι ο εργατικός λαϊκός κόσμος που εμπιστεύτηκε ή στήριξε τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και άλλους, πλήττονται το ίδιο. Αντικειμενικά η θέση τους είναι στο μεγάλο αγώνα που πρέπει να δώσει ο λαός μας για την ίδια τη ζωή του και τα παιδιά του. Ο αγώνας αυτός δεν πρέπει να επιτρέψουμε να αξιοποιηθεί για να γραφτούν νέα σενάρια κυβερνητικής εναλλαγής, όπου ο ένας διαχειριστής θα διαδέχεται τον άλλον, ο ένας θα κόβει και ο άλλος θα ράβει στο ίδιο αντιλαϊκό σχέδιο.
Τα 3 χρόνια που μεσολάβησαν από τις εκλογές του 2019, ποιοι ήταν αυτοί που στάθηκαν εμπόδιο στην κυβερνητική πολιτική? Ήταν αυτοί που έλεγαν ότι θα λογαριαστούμε μετά και το μετά δεν ήρθε ποτέ? Ή ήταν το ΚΚΕ που έλεγε ότι και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή και οργάνωνε την πάλη και τη διεκδίκηση? Ήταν αυτοί που έβγαζαν τη σιωπή απέναντι στις απαράδεκτες απαγορεύσεις και το πολύ πολύ έκαναν και καμιά δήλωση από τα γραφεία τους ή τα μπαλκόνια του σπιτιού τους? Ή ήταν το ΚΚΕ που έσπασε και κουρέλιασε στην πράξη απαράδεκτες απαγορεύσεις όπως την Πρωτομαγιά του 2020 και στον εορτασμό του Πολυτεχνείου? Ήταν αυτοί που 3 χρόνια τώρα ζητάνε υπουργούς κοινής αποδοχής με τη Νέα Δημοκρατία, πότε για το Υπουργείο Υγείας, πότε για το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας? Ή ήταν το ΚΚΕ που σμπαράλιασε την προπαγάνδα της εθνικής ομοψυχίας στο όνομα πότε της αντιμετώπισης πανδημίας, πότε για το κοινό δήθεν εθνικό συμφέρον? Ήταν αυτοί που τριγύριζαν στα κανάλια και ζητάγαν από το πρωί μέχρι το βράδυ εκλογές για να μείνουν λαός παθητικός θεατής? Ή ήταν τα μέλη του ΚΚΕ άλλοι αγωνιστές που οργάνωναν κάθε μέρα τον αγώνα, τη διεκδίκηση και την αλληλεγγύη στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές? Ήταν αυτοί που σήκωναν τα κουλά τους για δημιουργία νέου χιτά στη Δυτική Αττική? Ή ήταν αυτοί που οργάνωναν πολύμορφα τον αγώνα? Ήταν αυτοί που όταν η Νέα Δημοκρατία μετέτρεπε το θριάσιο νοσοκομείο σε μία νόσου, ζήταγαν υπουργό υγείας κοινής αποδοχής? Ή αυτοί που διεκδίκησαν στελέχος και ενίσχυση του νοσοκομείου όπως και των κέντρων υγείας? Για να φύγουν αυτοί λοιπόν, και πρέπει να φύγουν και να πάνε στα τσακίδια, πρέπει να φύγει όλο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο που έχουν ψηφίσει και νομοθετήσει. Δεν φεύγουν από κόμματα και κυβερνήσεις που υλοποίησαν την αντιλαϊκή πολιτική και που αποδεδειγμένα θα πατήσουν και πάλι πάνω στο αντιλαϊκό οπλοστάσιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και θα το επεκτείνουν. Σήμερα, ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος για τα λαϊκά στρώματα είναι ο δρόμος της χειραφέτησης, ο δρόμος της συνειδητοποίησης ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, διεκδικώντας μαζί με το ΚΚΕ την πολιτική ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας. Το δυνάμωμα του ΚΚΕ με κάθε τρόπο θα συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Θα δυναμώσει την αγωνιστικότητα και αισιοδοξία μέσα στο λαό. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι και φίλες, συντρόφοι και σύντροφοι, στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο λαός μας, είναι ευκαιρία να βγουν κρίσιμα και χρήσιμα συμπεράσματα, να ξετυλίξουμε το κουβάρι και να ξεμπερδεύουμε με αυτό το σάπιο σύστημα, να ανοίξουμε το δρόμο για μεγάλες και φιλολαϊκές αλλαγές. Αυτή τη συζήτηση επιδιώκει να ανοίξει το ΚΚΕ παντού, στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, στους συλλόγους. Και η ενίσχυση του ΚΚΕ με κάθε τρόπο θα συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση, θα δυναμώσει την αγωνιστικότητα και την αισιοδοξία μέσα στο λαό. Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε όλους να πάρετε μέρος. Καλή δύναμη σε όλους.